Μαζί μας ο Παύλο Τσίμα, Από έκπληξη σε έκπληξη αυτό το νέο Υπουργείο, Παύλο. Θέλω πρώτα να σε ρωτήσω αν πιστεύει ότι ε, θεραπεύει τη ζημιά που έγινε με τον ε, κύριο Αποστολάκη, με την επιλογή του κυρίου Αποστολάκη ή επιλογή του κυρίου Στυλιανίδη. Η ζημιά είναι η ζημιά. Η πληγή είναι πληγή. Δηλαδή, έγινε μία αποτυχημένη επιλογή. Ο Πρωθυπουργό επέλεξε ένα πρόσωπο, τον ανακοίνωσε ω Υπουργό και εκείνο μετά την ανακοίνωση πήρε πίσω τον το του. Αυτό είναι ένα τραύμα. Δε, 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 αυτό δε, δεν αλλάζει. Όμω, ε, αν το δούμε πρακτικά, αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε ένα Υπουργείο που να οργανώσει την άμυνα τη χώρα απέναντι στην κλιματική κρίση και τι φυσικέ καταστροφέ. Προφανώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε δεύτερη φορά. Είναι ο κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Mm -hmm. Ο κ. Στυλιανίδη mm -hmm. είναι ένα πολύ έμπειρο πολιτικό. Εγώ τον ξέρω από τότε που ήταν στην ομάδα του αίμνη του Γιάννου Κρανιδιώτη στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και εργαζόταν για την ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία έπαιξε κάποιο ρόλο. Έμπειρο ε... πολιτικό και έμπειρο και στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά που το βασικό να είναι δεν είναι έμπειρο πολιτικό απλώ, είναι έμπειρο στο θέμα. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο σχεδίασε το ευρωπαϊκό σχέδιο πολιτικής προστασίας, mm -hmm. την uh, ομάδα έκρεμης ανάγκης το U. Ε, είναι ένας άνθρωπος συνεπώς που ξέρει το αντικείμενο, που το έχει κάνει, το έχει εφαρμόσει. Ε, λένε πολύ καλά. Ε, ένα ε, που ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίτροπο και σχεδίαζε ή οργάνωνε επί χάρτου τα σχέδια, είναι ικανό να αντιμετωπίσει, α πούμε, μια καταστροφή, μια πυρκαγιά εδώ στο έδαφο. Η οργανωνε επι τα σχεδια ειναι ικανο να αντιμετωπισει ας πουμε μια ότι έχω δει τον κύριο Στυλιανίδη να γυρίζει τον κόσμο και να στείνει καταβλισμού προσφύγων, γιατί ήταν υπεύθυνοι οι αρμόδιοι για την α, ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι ένα άνθρωπο, δηλαδή, που είναι, έχει και πολιτική εμπειρία και μεγάλη γνώση του θέματο και. Μπορώ να πω και αυτό και μεγάλο κύρο στην Ευρώπη. Δηλαδή, όλοι το ξέρουν αυτό. Ω mm -hmm. επίτροπο, ο κ. Σιλιανίδη άφησε ένα πολύ καλό όνομα. Ένα άνθρωπο που προέρχεται από το στρατό. Ε, και αυτό ναι. είχε περίπου προεξοφληθεί. Είχε προεξοφληθεί, ναι. Ε, τε, από μια άποψη, ω ό,τι αφορά το Υπουργείο, το ίδιο, τέλο καλό, όλα καλά. Α, η ζημιά δεν αλλάζει. Το γεγονό δηλαδή, το κάζω αποστολάκι, το λάκι, μένει κάζω αποστολάκι, το λέω. Απλώ ε, κάποια στιγμή θα ξεχαστεί και αυτό όπω ξεχνιούνται όλα. Πάβλο, ευχαριστούμε πολύ.